Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Κάνω σινεμά, είμαι ο Χρήστος Αρώνης, σκηνοθέτης. Τι να αρχίσεις να λες και πού να μπορέσεις να τελειώσεις μέσα στην εβδομάδα που μεσολάβεις από την προηγούμενη μας επαφή. Σήμερα είναι μαζί μας ο αόρατος κόσμος, ο φίλος μας ο Κώστας, στο κοντρόλ και στον ήχο. Όλοι εσείς που με την αγάπη σας μέσα στην εβδομάδα που ήταν εντυπωσιακή η επικοινωνία που είχατε μαζί μας μέσα από το Facebook, από όλη την Ελλάδα, από την Αμερική, από τη Γερμανία, από την Αυστραλία. Είστε μαζί μας σήμερα, κανείς σας δεν φαίνεται. Θα πάρω πάνω μου όλο το βάρος. Μια εβδομάδα γεμάτη εικόνες, μια ζωή γεμάτη εικόνες. Κάνω σινεμά. Είναι μια εκπομπή που προσπαθεί να... Όχι να σας μάθει, γιατί το σινεμά δεν μαθαίνεται. Θα μπορούσα να πω ότι είναι περισσότερο ένας τρόπος σκέψης. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και διάφορα τεχνικά θέματα για τον κινηματογράφο, ώστε να μπορέσετε με τα πολύ λίγα και φθηνά μέσα που διαθέτετε όλοι, μια κάμερα, ένα κινητό, έναν υπολογιστή, όλοι τα έχουμε, να μπορέσετε να τα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να κάνετε ένα φιλμάκι, είτε για να το δείξετε σε φίλους ή σε εμάς εδώ που μπορείτε να το στείλετε στη διεύθυνση που βλέπετε, είτε να το έχετε για τους φίλους σας κλπ. Ένα γάμο μιας φίλης, συγγενούς, τις διακοπές μας, τα παιχνίδια του παιδιού μας κλπ. Να μπορείτε να είναι... να τα κάνετε μια όμορφη ταινιούλα, να την επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Παρ' όλα αυτά, το τεχνικό μέρος δεν θα μας απασχολήσει τόσο πολύ στη διάρκεια αυτών των εκπομπών. Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι το σινεμά είναι εικόνες, αλλά είναι περισσότερο ένας τρόπος σκέψης. Ένας τρόπος να βλέπει κάποιος τα πράγματα με τον κόσμο. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, δεν έχει και τόση σημασία να ξέρει κάποιος να κάνει σινεμά. Σημασία έχει αν μέσα από αυτό μπορεί να βλέπει καλύτερα τα πράγματα. Αν μπορεί να αποκωδικοποιεί τις εικόνες. Αν μπορεί να αποκωδικοποιεί αυτό το βομβαρδισμό των πληροφοριών που δέχεται καθημερινά από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από τις εφημερίδες. Πληροφορίες, ειδήσεις, δελτία, δημοσιογράφοι, ρεπορτάζ. Πληροφορίες, εικόνες. Έχουμε γεμίσει εικόνες. Το τεράστιο θέμα σήμερα είναι αυτό το περίφημο αυτής της φωτογραφίας που φυσικά δεν θα δούμε, που όλη η Ελλάδα μιλάει, είναι για να μην πω και όλος ο κόσμος, για αυτό το τερατούργημα που ευτυχώς από ό,τι είδα σε λίγα περίπτερα έχει αναρτηθεί. Μιλώντας με την περιπτερού μου σήμερα το πρωί, μου λέει σιγά μην κρεμάσω αυτό το πράγμα και λερώσω εγώ το μαγαζί μου. Είναι ένα πολύ καλό αυτό δείγμα για να μπορέσουμε να κάνουμε απτό, να αντιληφθούμε καλά τι είναι η δύναμη της εικόνας. Μία εικόνα, τι μπορεί να κρύβει και πέρα από αυτό που δείχνει. Λοιπόν, αν σκεφτούμε και μόνο το γεγονός, όσοι την έχετε δει, ότι πάνω από μία τέτοια φωτογραφία θανάτου υπάρχουν κουπόνια για σούπερ μάρκετ, αυτό ήδη θα μπορέσει να μας δηλώσει την πρόθεση ή τις προθέσεις ή κάποιες από τις προθέσεις αυτών που έχουν κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Το που βρέθηκε η εικόνα, τι θέλει να πει, τι εξυπηρετεί. Με λίγα λόγια, κάθε εικόνα έχει μία δυναμική. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Είναι ένας κώδικας που επικοινωνούν αυτοί που μας επιδεικνύουν την εικόνα που βλέπουμε. Και ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο από εικόνες
εικόνες, εικασίες θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί κάθε εικόνα για τον κάθε άνθρωπο προλαμβάνεται διαφορετικά. Έχει άλλο κώδικα, άλλο νόημα και βεβαίως τη βλέπει πάντα με το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον εαυτό του. Ήταν πολύ όμορφο μέσα από αυτήν την επικοινωνία μας, από αυτή την εκπομπή, μπορούσαμε να επιτέλους λιγάκι να αφήσουμε στην άκρη όλες αυτές τις εικόνες που μας ταΐζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από παντού, από παντού. Να τις βάλουμε λίγο στην άκρη, να κάνουμε τις δικές μας εικόνες, να προτείνουμε δικές μας εικόνες, να προτείνουμε το δικό μας βλέμμα, πώς εμείς βλέπουμε τον κόσμο. Ας το τολμήσουμε. Δεν χρειάζεται να το προβάλλουμε σε μεγάλες αίθουσες ή σε μεγάλα θέατρα. Και μια απλή φωτογραφία που θα τραβήξετε έτσι όπως θα το νιώσετε, θα ενσταθείτε τη στιγμή που θα κάνετε το κλικ, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα είδος λύτρωσης και θα το δούμε στον χρόνο τι σημαίνει αυτό που λέω. Αφήστε λοιπόν τις δικές σας εικόνες, ασχοληθείτε με δικές σας εικόνες. Αν έχετε διάθεση να αλλάξετε τον κόσμο εισαγωγικά, δεν πιστεύω ότι αλλάζει ο κόσμος, εμείς αλλάζουμε μέσα σε αυτόν, δείξτε το, προβάλλετε το. Εμείς εδώ είμαστε για να δείξουμε τα δικά σας έργα. Δεν μας απασχολεί αν θα είναι υπερπαραγωγές, αν θα είναι πάρα πολύ καλά τεχνικά, αν δεν είναι καλά τεχνικά, καθόλου. Μας ενδιαφέρει να επικοινωνήσουμε, να σας δώσουμε το βήμα, να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να πω ότι είναι μεγάλα τα νούμερα που έδειξε ο υπολογιστής από την επισκεψιμότητα, εντυπωσιακά μεγάλα. Μπορώ να πω ότι μέσα σε 15 μέρες είχαμε περίπου 3.500 κλικ και περίπου 200 με 300 κλικ ημερησίως στην συγκεκριμένη σελίδα του Κάνο Σινεμά. Αναρωτιέμαι πόσοι κινηματογράφοι ημερησίως κόβουν 200 εισιτήρια. Ελπίζω να φτάσουμε τα 1.000, στις 5.000 και αυτό θα το πετύχουμε μόνο με τη δική σας συμμετοχή. Μόνο εφόσον έχουμε να δείξουμε ταινίες, σκέψεις, δικά σας πράγματα. Χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας πολλές φορές και ίσως να μην το συνειδητοποιούμε κιόλα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Θα μου πεις εμένα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μήπως εσείς ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Θα ρωτούσα. Λοιπόν, υπάρχει ένα αργεντίνικο φιλμάκι, το οποίο θα δούμε, φτιαγμένο από μια ανεξάρτητη παραγωγή ενός αργεντίνικου animation studio, που ας μην το αποκωδικοποιήσω, δέστε το εσείς και θα τα ξαναπούμε μετά. Πάμε να δούμε λοιπόν την απασχόληση. Thank you.
Τι σου είναι λοιπόν το μεροκάματο? Τι σου είναι το... Η δουλειά, λέει. Μια δουλειά κάνω. Βεβαίως. Όλοι μια δουλειά κάνουμε. Και εγώ εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το animation είναι μια τεχνική που παλιά γινόταν με το χέρι. Τα καρτούν. Σήμερα πια όλο δουλεύεται με τους υπολογιστές. Δεν θα μπορούσα να πω ότι εύκολα κάποιος που δεν ξέρει τη χρήση του υπολογιστή ή κάποιο προγράμματος που κάνει το animation, ότι θα μπορούσε να το κάνει εύκολα. Είναι όμως όμορφο να βλέπουμε τις δουλειές αυτών των ανθρώπων. Και εδώ να πω ότι τα φιλμάκια που σας δείχνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή εδώ, στο web, στην τηλεόραση του Ζούγκλα, κάνοντας τηλεόραση στην Ζούγκλα, θα μπορούσαμε να πούμε, λογοπαίζοντας. Λοιπόν, αυτά τα φιλμάκια είναι απλώς δείγματα μιας τεχνικής ή μιας αντίληψης για να προκαλέσω το ερέθισμα, να σας προκαλέσω ή να εμπνευστείτε να κάνετε τα δικά σας πράγματα. Σύντομα, την επόμενη ή τη μεθεπόμενη φορά, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και δικές σας ταινίες. Θα μπορείτε να είστε κι εσείς εδώ παρέα, όχι αθέατη, να μιλήσετε για το έργο σας, να μιλήσετε για τις σκέψεις σας, για το λόγο που σας έκανε να φτιάξετε το συγκεκριμένο φιλμάκι. Ναι, μπορείτε να στέλνετε τις ταινίες σας εκεί που βλέπετε, στο σινεμά, και γενικά θα έλεγα, κάτι που φαίνεται δεν χρειάζεται να το λες κιόλα. Κάτι που ακούγεται, ίσως θα ήταν καλό και να το βλέπεις. Αλλά αφού βλέπετε, τι να το πεις. Εντάξει, αυτό είναι για την οικονομία του χώρου και του χρόνου και της σκέψης και της επικοινωνίας μας. Λοιπόν, βλέπετε πού μπορείτε να στέλνετε, βλέπετε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Εδώ το φιλμάκι αυτό δεν είχε τίποτα, μόνο εικόνα. Μόνο εικόνα και κάποιους ήχους. Θα σας έκανα μια πρόταση, πρόκληση. Την τηλεόραση την έχετε ανοιχτή. Εδώ είμαστε στο web, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ανεβάστε λίγο την ένταση της τηλεόρασής σας και ακούστε την απλώς, μην κοιτάτε. Ακούστε την. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε, να συνειδητοποιήσετε την ένταση και το ηχόχρωμα των εκφωνητών, των ειδήσεων κλπ. Κάντε όποια σκέψη θέλετε εσείς. Κάντε και το ανάποδο. Κλείστε τον ήχο και κοιτάξτε την εικόνα. Μόνο την εικόνα. Θα δείτε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπατε όταν ήταν και τα δύο μαζί. Αυτό είναι μια σκέψη απλώς, καταρχήν, για να πω ότι αυτό που βλέπουμε στο σινεμά ή στην τηλεόραση δεν είναι ένα πράγμα, είναι δύο. Είναι η εικόνα και ο ήχος. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα από κάποιους ανθρώπους που λέγονται τηλεοπτικό συνεργείο ή κινηματογραφικό συνεργείο και υπάρχουν μία ομάδα μπροστά από την κάμερα και μία άλλη ομάδα πίσω από την κάμερα. Όλα αυτά είναι προσχεδιασμένα, είναι σκηνοθετημένα, είναι γραμμένα. Προσωπικά αποφεύγω τις γραφές και πολλές φορές περιέρχομαι σε αμηχανία για να θυμηθώ τι θα έπρεπε να πω. Ακόμα δεν το έχω πάθει, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε εικόνα και ήχο. Ο τρόπος που μιλάνε οι άνθρωποι, ανάλογα με αυτό που θέλουν να περάσουν στο θεατή, διαφέρει πάντα. Λοιπόν, ξαναλέω, δέστε τα δελτία των ειδήσεων, όποιο καναλιού θέλετε, δεν έχει σημασία. Και παρατηρήστε πώς ακούγονται χωρίς να τους βλέπετε, πώς φαίνονται χωρίς να τους ακούτε. Κάνοντας σινεμά, θα μπορούσαμε, δίνουμε την εικόνα μας και με ήχο και με μουσική και βεβαίως κάθε τι που κάνουμε έχει από πίσω του, όπως είπαμε, μία ιδέα. Κάτι θέλουμε να πούμε. Το σινεμά αφηγείται ιστορίες με εικόνες. Το ίδιο κάνουν και άλλες τέχνες. Αυτό που είναι όμως η ψυχή
κάθε τέχνης είναι η ιδέα. Η πρόθεση εν τέλει αυτού που κατασκευάζει αυτό που θα δείτε εσείς. Αυτό σημαίνει ότι η τέχνη είναι, μπορεί να είναι και προπαγάνδα. Μπορεί μέσα από την τέχνη κάποιος να κάνει και προπαγάνδα. Και βεβαίως η απάντηση είναι αυτονόητη. Μα βεβαίως και ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορεί και να αλληλοεξυπηρετούνται. Μπορεί η προπαγάνδα να είναι και εμφανής και κρυμμένη, όπως είπαμε και στην αρχή, μέσα σε μηνύματα που πιθανώς δεν αντιλαμβανόμαστε. Πάνε πάρα πολλά χρόνια που ένα αναψυκτικό, ας μην πω το όνομά του, περισσότεροι ίσως θα το ξέρετε, όχι ίσως το ξέρετε, έκανε το διαφημιστικό εξής τρίκ. Τότε υπήρχε σινεμά και η εικόνα που βλέπαμε στον κινηματογράφο ήταν 24 εικονάκια μικρά ανά ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, 24 μικρές εικονίτσες, φωτογραφίες. Το μάτι μας αντιλαμβάνεται έτσι την κίνηση όταν 24 καρέ περνάνε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από μπροστά μας. Δεν έχουμε αντίληψη μια σταθερής εικόνας, έχουμε αντίληψη, αντιλαμβανόμαστε μια κίνηση. Εκεί λοιπόν ανά 24 δευτερόλεπτα αυτός έβαλε ένα καρεδάκι, δηλαδή ένα 24ο του δευτερολέπτου εμβόλυμο μέσα σε μια ταινία. Παρατηρήσαν και μετρήσανε στο διάλειμμα ότι η κατανάλωση του συγκεκριμένου αναψυκτικού στο μπαρ υπερπολαπλασιάστηκε χωρίς να υπάρχει καμία εμφανής εξήγηση. Κανείς δεν είχε αντιληφθεί βεβαίως το 1/24 του δευτερολέπτου που πέρασε μπροστά από τα μάτια του. Παρ' όλα αυτά κινητοποιήθηκε να κάνει την αγορά του αναψυκτικού. Αυτό έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι κι εγώ, μπορεί και 50 και 60. Αντιλαμβάνεστε ότι η τέχνη, τεχνική της επικοινωνίας των επικοινωνιολόγων και των μέσων που χρησιμοποιούν την εικόνα, το θέαμα, οτιδήποτε επικοινωνιακό, είναι πλέον ανεξέλεγκτη, δεν μπορούμε καν να υποψιαστούμε ούτε να φαντασιωθούμε το πού μπορεί να έχει φτάσει. Έχουν γραφτεί κατά καιρούς φανταστική λογοτεχνία, φανταστικό σινεμά. Πολλά από αυτά χαρακτηριστήκανε, θεωρηθήκανε παραμύθια, θεωρηθήκανε συνωμοσιολογία, επιστημονική φαντασία. Όπως και αν το ονομάσετε, η πραγματικότητα που ζούμε είναι αυτή. Νομίζω πως είναι ανάγκη να βρούμε τα κλειδιά να αποκωδικοποιήσουμε αυτήν την πραγματικότητα που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο. Προπαγάνδα λοιπόν, αλλά και καλλιτεχνικό έργο μπορεί να συνυπάρχουν. Η διαφήμιση πλέον είναι εμφανής, δεν κρύβεται τίποτα, είναι μια προπαγάνδα να πουληθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν. Βεβαίως βλέπετε ότι η αρτιότητά τους είναι άψογη, έτσι. Βέβαια θα μου πείτε, επειδή η αρτιότητα είναι άψογη, κάνει μια ταινία καλλιτεχνική? Βεβαίως και όχι. Τέχνη δεν σημαίνει κατά ανάγκη εμπορικότητα, τέχνη είναι μια ανάγκη αυτού που την κάνει να επικοινωνήσει αυτό που θέλει να πει. Ο καλλιτέχνης μπορεί να έχει και πρόθεση συγκεκριμένη να περάσει μια ιδέα, αλλά μπορεί και να είναι και ενστικτόδης η ορμή του να κατασκευάσει κάτι. Αν πάρετε την κάμερά σας, και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση, να κάνουμε και το πρώτο τεχνικό μάθημα αυτής της σειράς, της εκπομπής του Κάνω Σινεμά στο Ζούγκλα, στην τηλεόραση του Ζούγκλα TV, στη ζούγκλα αυτού του κόσμου. Καταρχήν, όσοι έχετε μια κάμερα, διαβάστε καλά το manual της, το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε λίγο πολύ τις δυνατότητες που έχει το εργαλείο σας. Το ίδιο κάνετε και για το κινητό σας. Σήμερα ένα κινητό είναι ένα καλό μηχάνημα να κάνετε την ταινία σας ακόμη και με αυτό. Λοιπόν, μάθετε τι κρατάτε στα χέρια σας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και σε άλλα πιο τεχνικά πράγματα. Η ανάγκη λοιπόν να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε, που είναι μια καθημερινή μας ανάγκη και το κάνουμε με άπειρους τρόπους, έτσι, η τέχνη μας δίνει τα όπλα, όλες οι τέχνες. Το σινεμά λίγο πολύ είναι κλεφτράκος,
παίρνει όλες τις τέχνες, τις χρησιμοποιεί για να γίνει η 7η τέχνη. Και να παράγει το κινηματογραφικό έργο, είτε για να πουλήσει, είτε για να διασκεδάσει, είτε για να κάνει αυτό που θέλει ο δημιουργός του. Πάντα λοιπόν να έχουμε στο νου μας ότι οτιδήποτε βλέπουμε, κάποιος το έχει κατασκευάσει. Οποιοσδήποτε βλέπει, το αντιλαμβάνεται με το μοναδικό δικό του τρόπο. Έτσι. Η υποκειμενικότητα είναι και η μόνη μας αλήθεια. Αν υπάρχει μία και 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, υπάρχουν και 7 δισεκατομμύρια αλήθειες που λένε τη μία, τη μοναδική αλήθεια. Πρέπει να πούμε ότι το σινεμά είναι μία συλλογική δουλειά. Είτε κάνουμε ερασιτεχνικό έργο, είτε κάνουμε μια πιο επαγγελματική δουλειά. Ακόμη και όταν μόνοι μας πάρουμε την κάμερά μας να βγούμε έξω να τραβήξουμε κάτι, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και το αντικείμενο που τραβάμε μπροστά. Έτσι. Ένα κινηματογραφικό συνεργείο λοιπόν αποτελεί ένα σύστημα που έχει κανόνες λειτουργίας. Έχει. Αυτό που βάζει τα λεφτά. Αυτόν που σκηνοθετεί, που διευθύνει την υπόλοιπη ομάδα, έχει τους καμέραμαν, τους ηχολήπτες, τα εργαστήρια, το μοντέρ και βεβαίως τον τεχνικό προβολής της ταινίας. Κάποια άλλη στιγμή, δεν είναι αυτή, απλώς εισάγω το θέμα, θα μιλήσουμε για το θέμα των συστημάτων. Όπως είπαμε, το σινεμά είναι ένα σύστημα. Τι είναι σύστημα? Είναι μια μικρή ή μεγάλη μεγάλο ή μικρό κοινωνικά οργανωμένο σύστημα. Σύστημα λοιπόν είναι μια μικρή ή μεγάλη κοινωνική ομάδα που λειτουργεί μέσα σε κανόνες. Όπως είπαμε, το κινηματογραφικό συνεργείο είναι ένα σύστημα. Μια οικογένεια είναι σύστημα. Μία πόλη, ένας δήμος, μία επιχείρηση είναι συστήματα. Λοιπόν, υπάρχει μία ιεραρχία και υπάρχουν θέσεις όπου ο καθένας πρέπει να κάνει κάτι της. Ένα πολύ απλό παράδειγμα και φύγαμε από το θέμα. Σε μία οικογένεια, ας πούμε, υπάρχει ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά. Αυτά είναι θέσεις. Είτε είναι καλός ο μπαμπάς, είτε κακός, ο ρόλος δεν θα μας απασχολήσει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή σε αυτή την εκπομπή. Σημασία έχει όμως ότι ο μπαμπάς είναι μπαμπάς. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί να είναι μαμά. Ούτε κανένα από τα παιδιά μπορεί να γίνει μπαμπάς. Ούτε μαμά, ούτε μπαμπάς μαμά. Η κάθε θέση λοιπόν παίζεται ρόλος με έναν δικό του τρόπο. Εδώ λοιπόν ο ηθοποιός έχει μία θέση μπροστά από την κάμερα για να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ο σκηνοθέτης έχει μία συγκεκριμένη θέση για να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Μπορεί να είναι καλός ή κακός σκηνοθέτης. Και πάει λέγοντας. Θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή στη λειτουργία του κινηματογραφικού συνεργείου. Μιλήσαμε λοιπόν για την υποκειμενικότητα. Έτσι. Δεν ξέρω να το έχω κάνει πάρα πολύ θεωρητικό, δεν είναι στην πρόθεσή μου. Να πούμε κάτι άλλο. Ζώντας σε ομάδες οι άνθρωποι, αναγκαστικά σε συστήματα, έχουμε την ανάγκη να εκφραστούμε, έτσι, με οποιονδήποτε τρόπο. Με το λόγο, με την επικοινωνία, με το άγγιγμα, με το βλέμμα, με την παρουσία μας. Πολλές φορές έχουμε γνώσεις που θέλουμε να επικοινωνήσουμε, αλλά είτε δεν τις θυμόμαστε την ώρα που θέλουμε να τις πούμε, είτε κάποιες σκέψεις κλπ. Ένας πολύ εύκολος τρόπος για όσους δεν έχουν καμία σχέση με το σινεμά ακόμη, αλλά που όμως χειρίζονται τον υπολογιστή με έναν ικανοποιητικό τρόπο, είναι να κάνουν κάποια φιλμάκια με τον τρόπο που θα δούμε τώρα, για να ξεφύγουμε λιγάκι και από το ζωφερό κλίμα της ημέρας. Με απλές φωτογραφίες, ντύνοντας αυτές τις φωτογραφίες με κάποια μουσική, με κάποιους ήχους, κατά βούληση. Αυτό γίνεται στο μοντάζ και θα δούμε με ποιον τρόπο μπορείτε να το κάνετε όσοι δεν το ξέρετε. Υπάρχουν προγράμματα που μπορείτε να κατεβάσετε από το ίντερνετ και δωρεάν ή να αγοράσετε με λίγα χρήματα από κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών. Εδώ θα μιλήσουμε λοιπόν, ας δούμε η ταινία, μάλλον και πολύ μιλήσα εγώ,
και τα συζητάμε μετά. Έρος και η ψυχή.
Τι να πούμε, εδώ νομίζω δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Να πούμε απλώς ότι αυτό το φιλμάκι έγινε από 19 έργα τέχνης διαφόρων εποχών με θέμα την ερωτική ιστορία των δύο ηρώων που είδαμε και δείχνει την πόσο μεγάλη απήχηση μπορεί να έχει βεβαίως ο μύθος, τις εικαστικές τέχνες, έτσι. Το τραγούδι που ακούσαμε βεβαίως είναι το περίφημο ερωτικό τραγούδι του Άρνου Ηλιάς, το Ελκοραζόν. Το φιλμάκι έχει κάνει πάρα πολλά like στο YouTube. Μπορείτε να καταφύγετε να το δείτε και να το ξαναδείτε ή μέσα από την εκπομπή μας στη σελίδα του Κάνω Σινεμά, όπου και στην άλλη σελίδα στο Web TV της τηλεόρασης του Ζούγκλα θα το βλέπετε συνέχεια αναρτημένο. Να πούμε λοιπόν ότι η εξετάζωση στην τέχνη ως κοινωνικό φαινόμενο είναι μια ανάγκη ουσιαστικά του ανθρώπου να ασχοληθεί με την τέχνη με όποιον τρόπο και αν το κάνει. Όλοι μας έχουμε κάποια στιγμή τραγουδήσει, έχουμε σφυρίξει, έχουμε σκετσάρει κάτι στο χαρτί, φτιάξαμε ένα παραμύθι που είπαμε στο παιδί μας. Εντάξει, όλα αυτά είναι μορφές ψήγματα τέχνης που ασυναίσθητα καταφεύγουμε για να εκφραστούμε. Υπάρχουν οι τυφογραφίες στους βάχους του Αλταμίρα και του Λεσό. Πρωτόγονοι άνθρωποι, που δεν είχαν συνείδηση, συνέσεις, τι ακριβώς κάνανε, αλλά στους βράχους ζωγραφίσανε κάποια πράγματα, των οποίων τα ίχνη υπάρχουν ακόμα. Τότε οι άνθρωποι τα ζωγραφίζαν αυτά θεωρώντας ότι είναι μια μαγική πρακτική που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να κυριαρχήσουν πάνω στα άγρια θηρία και να εξασφαλίσουν βεβαίως την επιβίωσή τους. Σήμερα αυτές οι τοιχογραφίες θεωρούνται έργα τέχνης από τους τεχνικούς, από τους ιστορικούς της τέχνης. Το γεγονός ότι η τέχνη είναι διαχρονική, από πάντα υπάρχει, δεν έχει να κάνει ούτε με χρώμα, ούτε με φυλή, είναι παγκόσμια, εντάξει, είναι μια ανάγκη να επικοινωνούμε. Λοιπόν, ας το κάνουμε, ας αρχίσουμε, ας προσπαθήσουμε να καταργήσουμε, θα ξαναπώ και πάλι, τις εικόνες που μας εμφυτεύουν στο μυαλό μας από παντού. Ας δούμε τον κόσμο, τη ζωή, το σύμπαν με τα δικά μας μάτια. Ας κάνουμε τις δικές μας εικόνες, ας ζήσουμε με αυτές. Ας προτείνουμε τις δικές μας εικόνες. Ας αποδεχθούμε τον εαυτό μας ως αυτό που είναι και θα δούμε πώς θα το περάσουμε μέσα στην κινηματογραφική αφήγηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι, αν δεν το ξέρουμε, ας το συνειδητοποιήσουμε, ότι όσο μικροί και αν φαινόμαστε σε όλο αυτό που είναι γύρω μας, είναι γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μικρό. Μπορούμε να πούμε ότι ένα ελάχιστο είναι ικανό να γκρεμίσει το μέγιστο, για να μην πω το όλο. Έχω βρει ένα φιλμάκι το οποίο θα το δούμε τώρα, και αυτό είναι animation επίσης, όπου πώς μπορεί ένα τίποτα, να μην σας το αποκαλύψω, να γκρεμίσει μια θεότητα. Μια θεότητα. Ένα τίποτα. Αυτή είναι και η δική μας δύναμη. Νομίζουμε πως δεν είναι πολύ. Όχι, είναι πάρα πολύ. Θα το δούμε. Να πω ότι πρόκειται για μια Ινδουιστική θεότητα του Σίβα, η οποία είναι κατεξοχήν γαλήνιος, ήσυχος, είναι ο θεός της ηρεμίας. Πώς αυτός ο θεός μπορεί να εκπέσει από ένα τίποτα. Πάμε να το δούμε.
Και εδώ δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Αυτό που είδατε, αυτό ήταν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε ο άνθρωπος που το κατασκεύασε, αλλά βλέπετε ότι απλά με τη δική μου παρέμβαση, την εισαγωγή, με τη δική μου προσέγγιση, με τη δική μου οπτική, πιθανώς άλλαξα την δική σας οπτική σε αυτή την εικόνα. Κάποια άλλη στιγμή, με άλλη εισήγηση, ίσως σε άλλη μέρα, ίσως σε άλλη χώρα, η ίδια ταινία θα είχε να πει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό. Λοιπόν, δεν μας μένει πολύς χρόνος. Θα ήθελα απλώς να ξαναπώ. Περιμένουμε τις δικές σας ταινίες. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας για θέματα που πιθανώς θα θέλατε να σας συμβουλέψουμε για κάτι. Κάντε ομάδες, κάντε παρέες. Δημιουργήστε μικρά φιλμάκια. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, να είναι και σπουδαία τεχνικά. Όλα θα αναρτηθούν, όλα, στη σελίδα μας του Κάνω Σινεμά, που είναι υποσελίδα του κεντρικού site του zoogla.gr. Επίσης, η εκπομπή θα είναι αναρτημένη στο web TV της ίδιας σελίδας της zoogla.gr και επιπλέον τα φιλμάκια σας όλα θα ανέβουν και στην σελίδα του zoogla.gr στο YouTube. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κάντε τις δικές σας ταινίες στο δικό σας κανάλι. Ζήστε τη δική σας ζωή. Καλό απόγευμα. Πάντα να είστε καλά. Γεια σας. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία. Ή δράμα. Ψάξε. Κατάγραψε. Αποκάλυψε. Εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα. Χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική. Τον πολιτισμό. Τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα. Την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω Σινεμά. Στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία.